Θέλατε να μιλήσουμε λίγο για, αρχή, για το ποιος καλός ανοιξιάτικος άνεμος κύριε Παπαγιωρίου σας φέρνει στην, στη Ρόδο Στη Ρόδο μας φέρνει η ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε και εδώ και στους εργαζόμενους εδώ της Ρόδου ότι δεν μπορεί να υπάρχει ε, σωματείο που είναι ανακατεμήν μέσα η εργοδοσία Θα μου πεις βέβαια είναι πράγματα τα οποία έτσι κι αλλιώ. Ε, τα βλέπει ο εργαζόμενο όλη την Ελλάδα, σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, στα εργατικά κέντρα, στι ομοσπονδία. Αλλά τώρα ήρθε ο καιρό Αυτά τα πράγματα να φτάσουν και μέχρι πάνω ψηλά στη Γεσέ. Ε, και κάπου εκεί, νομίζω, ήρθε ο καιρό να σπάσει και το απόστημα. Αυτό είναι καινούριο. Όχι, καινούριο δεν, είναι, δεν καινούριο. είναι. Καινούριο δεν είναι. Οι εργατικοί τάξει εργαζούμε έχουν βιώσει εδώ τα τελευταία χρόνια μια αρκετά, θα έλεγε κανεί, συνεπή μετάλλαξη. Του συνδικαλιστικού κινήματο, από εκεί που είχαν δηλαδή, οι εργοδότε του ανθρώπου του mm -hmm. μέσα στα σωματεία, αυτού δηλαδή που στήριζαν τα συμφέροντά του, αυτού που εμεί λέγαμε ότι είναι, αποτελούν yeah, το, yeah, το yeah, κυβερνητικό yeah, εργοδότη. Δεν χρειάζεται να είναι φυσική παρουσία του εργοδότη, προφανώς, έτσι, έτσι. Τώρα yeah. λοιπόν χρειάζεται. Να που χρειάζεται λοιπόν, γιατί να που εκτίμησε η εργοδοσία ότι δεν φτάνει να έχει τον άνθρωπό σου μέσα και όταν ειδικά υπάρχει και ψανδρεία, όταν δεν φτάνουν πια οι άνθρωποι του, η, η κρίση έχει ξεμπερδέψει σε μεγάλο βαθμό ε, τέτοια ζητήματα. Ε, τώρα λοιπόν μπαίνουν και οι ίδιοι εργοδότε μέσα στα σωματεία και ειδικά φτάνοντα όλο αυτό το ζήτημα και μέχρι τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδο. Τότε ε, δεν μένει παρά ε, αφού μεγαλώνει ένα πόστιμο, τα ασπίρη, ξέρετε, μεγαλώνει πολύ, ε, κάποια στιγμή σπάει. Ε, αυτό, αυτό βιώνουμε τι τελευταίε 4-5 εβδομάδε με την προσπάθεια να διεξάγουν συνέδριο εκεί στην Καλαμάτα με όλους αυτούς, με τους 53 νόθους αντιπροσώπους εκ των οποίων πάρα πολλοί περισσότεροι είναι mm. εργοδότες δεν, είναι, δεν έχουν σχέση με την εργοδοσία, είναι οι ίδιοι εργοδότες και βεβαίως με την επανάληψη αυτού του φαινομένου και εδώ στη Ρόδο. Μάλιστα, για πεςτε μου τώρα ε, 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 δεν υπάρχουν, δε, επειδή εγώ δεν ξέρω την κατάσταση από μέσα και ούτε ξέρω πώ λειτουργεί το όλο σύστημα. Δεν υπάρχουν κανονισμοί, δεν υπάρχει δηλαδή ένα καταστατικό, δεν υπάρχουν. Δικλείδε. Το... Δικλείδε ασφαλεία, ώστε να μην μπορεί να μπει ο εργοδότη, α πούμε, στο διοικητικό συμβούλιο τη ΓΕΣΕΗ, ω αντιπρόσωπο, πούμε, εργαζομένων στη Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδα. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουν γράψει στα παλιά του τα παπούτσια τα καταστατικά, αυτά που λένε ότι αυτά που μα καλούν να σεβαστούμε, τα έχουν γράψει στα παλιά του τα παπούτσια. Διότι αλλιώ δεν, δεν, μπορεί να διανοηθεί κανεί εργαζόμενο πώ είναι δυνατόν ο, πρόεδρος, ο αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Τράπεζα Υπήρου να είναι αντιπρόσωπο στη ΓΕΣΕ, πώ είναι δυνατόν κάποιο να είναι πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο σε τέσσερι εταιρείε και να είναι όχι μόνο αντιπρόσωπο στο συνέδριο τη ΓΕΣΕ, αλλά είναι και μέλο διοίκηση ΓΕΣΕ και με θέση ευθύνη. Δεν μπορεί κανεί να καταλάβει πώ είναι δυνατόν να έχει τον ιδιοκτήτη Πούλμαν να ψηφίζει δίπλα-δίπλα μαζί με τους εργαζόμενους και να παίρνει θέση δηλαδή για τα προβλήματα των εργαζομένων και να εκλέγει και ο ίδιος τη διοίκηση ή τα όργανα τέλος πάντων όχι μόνο της ΓΕΣΕ και μια ομοσπονδίας και ενός εργατικού κέντρου κτλ. Δικλείδες υπάρχουν, αυτοί έχουν παραβιάσει αυτές τις δικλείδες Πάρα πολλά χρόνια τώρα, γιατί αν δει κανένα ποιο είναι ο σκοπό ίδρυση των σωματείων και τη ΓΕΣΕ, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουν ειδικά με βίαιο τρόπο τα τελευταία 20 χρόνια, σταδιακά θα έλεγα και όχι απότομα, επιφέρει ε, μέσα στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν του νοιάζει τι γράφουν τα καταστατικά, το μόνο που του νοιάζει είναι το εξή. Τώρα που το πράγμα αρχίζει και τραβάει αλλού, δηλαδή μετά την κρίση, που ζήσαμε όλοι μα τι επιπτώσει επί 8 ολ, ολ, ολόκληρα χρόνια, μόλι φαίνεται μια αχτίδα ανάπτυξη κτλ διασφαλίσουν ότι σε αυτήν την ανάπτυξη χαμένοι θα είναι, θα εξακολουθούν να είναι οι εργαζόμενοι και βεβαίω να διασφαλίσουν τα, η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων δεν θα θυγεί ούτε στο ελάχιστο. Είναι κάτι σαν πλασάρισμα δηλαδή. Παίρνουμε καλέ θέσει, πούμε, μετά, για το δεύτερο ημίχρονο ε, τη όλη ιστορία. Ε, βέβαια, πρέπει να σα πω ότι και η κρίση ανέδειξε και κάποια πραγματάκια ή μάλλον ε, επανακαθόρισε και τα όρια μεταξύ ε, αυτό που λέμε και δεν το λέω από την, από την, τυπική του πλευρά, από την ουσιαστική του πλευρά, εργοδοσία και εργαζόμενου. Έτσι. Ε, μέχρι πρώτη νοση ήμουν ιδιοκτήτη ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά δούλευα εγώ και η, η τριά μου, α πούμε. Ήμασταν δύο εργαζόμενοι σε μια προσωπική επιχείρηση και κάναμε ραδιόφωνο. Δηλαδή, πιο πολύ αισθανόμουν εργαζόμενο από ότι εργοδότη. Ή διαβάζω, α πούμε, για την, για την περίπτωση ενό οδηγού τουριστικού λεωφορείου. Μα είναι εργοδότη ο οδηγό τουριστικού λεωφορείου, αν μόνο του έχει ένα λεωφορείο άνθρωπο και προσπαθεί να βγάλει το μεροκάματο, έτσι. Και αυτό είναι προφανώ τον απασχολεί ω ιδιοκτήτη τουριστικού λεωφορείου κάποιο μεγάλο πρακτορείο το οποίο τον θέλει για την υπηρεσία του. Δηλαδή, πόσο ασαφή είναι αυτά τα όρια μεταξύ, στην εποχή μα, μάλιστα πια μεταξύ εργοδοσία και εργαζόμενου. Ξέρετε, το ίδιο το λαϊκό κίνημα έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα έτσι κι αλλιώ χρόνια τώρα. Δηλαδή, οι αυτοαποσχολούμενοι, οι μικροί, αυτο, mm. μικροί επαγγελματίε, να το πω, έχουν όλοι τι δικέ του ενώσει, οι οποίε μάλιστα πολλέ από αυτέ είναι και ενώσει αγωνιστικέ που έχουν δώσει πολύ μεγάλη μάχη mm. κατά τη διάρκεια mm. τη κρίση. Αλλά όμω εδώ δεν πρόκειται για τον ιδιοκτήτη. Ενό λεωφορείου. Εδώ πρόκειται για ιδιοκτήτη που έχει πούλμαν, όχι ένα πούλμαν. Εδώ δεν πρόκειται για τον Α, ιδιοκτήτη μια μικρή επιχείρηση. Ναι. Εδώ πρόκειται για ανθρώπου που είναι προέδρου σε διοικητικά συμβούλια αναπτυξιακών ανωνύμων εταιριών. Εδώ πρόκειται για μεγάλο εργοδοσία, δεν πρόκειται ναι. για έναν μικρό εργοδότη. Άλλωστε, είναι κατανοητό πια ότι αυτό που έχασε τη δουλειά του και άνοιξε ένα τυροπιτάδικο, ναι. ε, δεν θα κάναμε κι εμεί ποτέ κουβέντα για τέτοιε περιπτώσει, οι οποίε μπορεί και μέσα στο εργατικό κίνημα να μην είναι εκατοντάδε, να είναι και χιλιάδε. Δεν είναι όμω εκεί το ζήτημα και ούτε αυτοί παίζουν τον κρίσιμο ρόλο υπέρ τη εργοδοσία. Αυτοί που τον παίζουν πολύ συγκεκριμένοι έχουν ονοματεπώνυμο, του έχουμε εξάλλου έναν προ έναν δημοσιεύσει, όχι τώρα, χτε, προχτέ στη συνέντευξη τύπου. Και πριν την Καλαμάτα, και πριν μήνε πριν την Καλαμάτα, και κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων τριών εβδομάδων. Είναι συγκεκριμένα τα ονόματα για τα οποία η διοίκηση, η πλειοψηφία τη διοίκηση για σε αυτή η συνδικαλιστική μαφία που πάει να κάνει συνέδριο από θέρετρο σε θέρετρο και από, ε, από τη μία άκρη τη χώρα στην άλλη γνωρίζουν καλά. πάρα πολύ καλά δεν και ε... δεν έχουν πει κουβέντα, για να... κουβέντα. Δεν είναι καλό να το κάνει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο το συνέδριο βέβαια, φαντάζομαι. Εντάξει. Να σας πω, για δείτε τώρα, 100 χρόνια έκλεισε για εσέ. Ναι. τώρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι πιο καλό από το να κάνει το συνέδριο στο εργατικό κέντρο του Πειραιά, στην πόλη στην οποία γεννήθηκε... Η Γενική Συνομοσπονδία. Έχουμε, υπάρχει μια εκεί, μεγάλη, τεράστια αίθουσα, mm -hmm. που χωράει όλου του συνέδρου δωρεάν, χωρί να χρειαστεί να ξοδέψει ούτε μία δεκάρα από τα λεφτά των εργαζομένων και να κάνει πραγματικά και ένα συνέδριο που θα είναι και μέσα στην ίδια την καρδιά τη εργατική σφαίρα. Δεν να κυκλοφορήσει λίγο το χρήμα. Δηλαδή... Ναι, αυτό το είπαν, ξέρετε, και στην Καλαμάτα. Ότι έλεγε εκεί ο, ο πρόεδρο του εργατικού κέντρου ότι αφήστε το συνέδριο να γίνει εδώ, θα έρθουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ, λέει, στην πόλη τη Καλαμάτα. Στου αυτού του αστείου ισχυρισμού δεν μπορεί κανεί να κάνει σοβαρή κουβέντα. Με την έννοια ότι αν κάποιοι έχουν στο μυαλό του να κάνουν αυτό που λέμε συνδικαλιστικό τουρισμό, μετά το συνεδριακό, αθλητικό, ιατρικό, να έχουμε και το λεγόμενο συνδικαλιστικό τουρισμό, εμά αυτό καθόλου δεν μα αγγίζει, μα ξεπερνά δηλαδή τελείω. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορούν όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν διακοπή. Όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν τουρισμό mm -hmm. και δυστυχώ σε αυτά τα ξενοδοχεία που πάνε, η μία διανυκτέρευση η μία διανυκτέρευση κάνει όσο κάνει ένα μισθό εργαζομένου. Μπορεί τώρα να το πήραν πιο φτηνά, μπορεί να κάναν μια άλλη συμφωνία, αλλά δεν είναι εικόνα, πραγματικά πιστέψτε με. Δεν είναι εικόνα να κάνει συνέδριο τη τριτοβάθμια αυτή οργάνωση σε τέτοιου ε, χώρου. Πραγματικά δεν είναι εικόνα. Νομίζω ότι είναι αποτελεί και πρόκληση για του εργαζόμενου που για χρόνια τώρα έχουν ξεχάσει τι σημαίνει διακοπέ. Για πέστε μου τώρα να μιλήσουμε και για λίγο το. Το, το πίσω μέρο, το παρασκήνιο, δηλαδή. Εντάξει, αυτό είναι αυτό που φαίνεται, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν θα πρέπει να είναι σε αυτέ τι θέσει, δεν είναι εργαζόμενοι, είναι τα κτλ. Αυτό εξυπηρετεί, όπω είπατε και εσεί, προφανεί σκοπιμότητες. Άρα σημαίνει ότι δηλαδή υπάρχει ένα πολιτικό background από πίσω υπάρχουν πολιτικέ δυνάμει, οι οποίε στηρίζουν και μεθοδεύουν αυτή την. Την ιστορία. Ποιε είναι οι κυρίαρχε πολιτικέ δυνάμει στη χώρα αυτή τη στιγμή που θέλουν ένα απόλυτα ελεγχόμενο συνδικαλιστικό κίνημα, Υπά... Και μάλιστα, όχι απόλυτα, απόλυτα ελεγχόμενο υπέρ τη εργοδοσία, απλούστατα, έτσι. Υπάρχουν δύο ολόκληροι κόσμοι που συγκρούονται και με αυτού του δύο κόσμου που συγκρούονται γίνεται και όποια αντιπαράθεση και όποια μάχη γίνεται, όχι μόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, ένα από του λόγου που ιδρύθηκε το Πάμε και μάλιστα ε, αύριο κλείνουμε και 20 χρόνια. Mm -hmm. Ένα από του λόγου ήταν και αυτό. Ότι πρέπει να, ο εργαζόμενο να ξεκαθαρίζει πλέον και στο μυαλό του τι ακριβώ είναι ο καθένα, ποιο είναι ο φίλο του και ποιο είναι ο εχθρό του. Δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να κοβεντιάζουμε τώρα για όλα αυτά τα ζητήματα χωρί το κύριο. Ποιο είναι το κύριο, Το κύριο είναι το εξή. Τον καιρό τη ανάπτυξη είχαμε όχι μόνο τη ΓΕΣΕ, την πλειοψηφία τη ΓΕΣΕ αλλά και μια σειρά από μεγάλε ομοσπονδίε και συνδικάτα, οι οποίοι τραβάγανε τι απαιτήσει και τι διεκδικήσει των εργαζομένων προ τα κάτω το καιρό τη μεγάλη ανάπτυξη. Ναι. Τραβάγανε προ τα κάτω για να διασφαλίσουν ότι η κερδοφορία θα είναι όσο το δυνατόν πιο μεγάλη. Το καιρό τη κρίση φορτώσανε, βοηθήσανε να φορτωθεί η ζημιά στι πλάτε των εργαζομένων και τώρα που το πράγμα κάπω ξεμητάει. Να μην, να μην, μεγαλώσουν οι απαιτήσει. Γι' αυτό το πράγμα δεν θε απλά μια γεσέ, δεν σου αρκεί μια γεσέ, μια πλειοψηφία τη γεσέ. Θε από κάτω και μια σειρά οργανώσει, μεγάλε οργανώσει να παίζουν αυτό το ρόλο. Ε, αυτό είναι ένας κόσμος τόσο σάπιος όσο και η ιστορία του εργατικού κινήματος. Δεν είναι κάτι που δεν υπήρχε δηλαδή πριν 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, χρόνια. Από τη γέννησή της η είχε στους κόλπους της αυτό το ρεύμα που έλεγε ότι πρέπει να συνοηθούμε με την εργοδοσία, πρέπει να συνοηθούμε και πρέπει τέλος πάντων αυτή η συνεννόηση να φτάνει μέχρι, την, μέχρι το τέρμα. Ε, αυτή η συνεννόηση είναι που μας έφερε εδώ, αυτή η συνεννόηση είναι που ε, χάσαμε Τρομερά μεγάλο αριθμό δικαιωμάτων, κατακτήσεων και αυτή η συνεννόηση είναι που σήμερα γέρνει την πλάστικα πολύ, πώς να το πω, συντριπτικά υπέρ της οργοδοσίας. Και από την άλλη πλευρά δεν είναι μόνο το πάμε. Ξέρετε κάτι, το πάμε. Είναι ο ταξικό πόλο, ένα μέτωπο, ούτε καν παράταξη δεν είναι. Είναι ένα μέτωπο μέσα στην εργατική τάξη που συγκεντρώνει συνδικαλιστέ, σωματεία, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίε. Δεν λέμε όμω ότι είναι και μόνο το πάμε. Ξέρετε, το τελευταίο διάστημα, όταν έσπασε αυτό το σπυρί που λέγαμε πριν, ήρθαν πολλοί αντιπρόσωποι και από άλλε παρατάξει, από άλλε δυνάμει, από την ίδια την πλειοψηφία τη ΓΕΣΕ και μα λέγανε: Κάντε κάτι, προχωρήστε μπροστά, μην τα αφήνετε αυτό να συμβεί. Μια που ξεκίνησε η ιστορία, φτάστε την μέχρι το τέρμα. Καταλαβαίνει ένα κόσμο δηλαδή, ακόμα και αν έχει διαφωνίε με αυτά που λέει το Πάμε, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Ότι δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων να αφήσουμε τον εργοδότη να μπει μέσα στα συνδικάτα. Εμεί, και τελειώνουμε αυτό, είμαστε ξεκάθαροι. Τι λέμε εμεί, τι μα κάνει και διαφέρουμε από την πλειοψηφία τη ΓΕΣΕ, Ότι εμεί σε κάθε κουβέντα μα, σε κάθε συζήτηση, σε κάθε διεκδίκηση, αυτό που βάζουμε μπροστά είναι το κριτήριο τη ικανοποίηση των δικών μα αναγκών, των αναγκών των εργατικών οικογενειών. Αυτή είναι και η δοπίωση και η μεγάλη διαφορά που δημιουργεί τι εντάσει, τι αντιπαραθέσει και φτάνει βέβαιω μέχρι αυτή την. Ε αυτή την εξέλιξη που είχαμε και στην Καλαμάτα και στη Ρόδο και ποιο ξέρει και που άλλο. Μάλιστα. Η ώρα είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά. Μιλάμε κυρίε και κύριοι για εσά που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου που είναι μέλο τη εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ και μέλο τη διοίκηση ΓΕΣΕ και βρίσκεται στη Ρόδο αυτέ τι τις, ε, τις ημέρε. Λοιπόν, τώρα να ρωτήσω γιατί επιλέξατε, γιατί επιλέγει το ΠΑΜΕ αυτού του τύπου την, ε, την αντίδραση. Δηλαδή, και θέλω να βάλω και ένα άλλο δεδομένο στην κουβέντα μα. Δεδομένου ότι απέναντι υπάρχουν ε, τα μέσα ενημέρωση τα οποία Φαντάζομαι το ξέρετε πολύ καλό θα παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο το ντου του Πάμε ας πούμε στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και τους τραμπουκισμούς του Πάμε συσταγωγικά στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και όλα τα υπόλοιπα. Ε, πώς γίνεται αυτή η επιλογή και είναι τελικά ωφέλιμη με αυτά τα δεδομένα. Εμείς θέλουμε να πούμε στους εργαζόμενους το εξή απλό ζήτημα. Να προβληματιστούν για το εξή ζήτημα. Τι αποτελεί τραμπουκισμό. Είναι τραμπουκισμό άραγε να... Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είτε είναι, πώς να το πω, μέλη αυτού του κλάδου ή του άλλου κλάδου κτλ. Οι ίδιοι όμως οι εργαζόμενοι να θέλουν, να έχουν ενδιαφέρον και προβληματισμό, να παρακολουθήσουν ένα συνέδριο και να μην επιτρέψουν σε ένα τέτοιο συνέδριο να γίνει, να γίνει από συνέδριο... εργαζομένων ε, 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 Εργαζομένο συνέδριο εργοδοτών, είναι αυτό λοιπόν τραμπουγκισμό ή είναι τραμπουγκισμό τελικά να βάζει στο διευθυντή, τον πρόεδρο των ανώνυμων εταιριών, του νόθου να έρχονται να ψηφίζουν μαζί με τους εργαζόμενους, να σηκώνουν το χεράκι τους, όχι μόνο για το τι γραμμή θα έχει η ΓΕΣΕ αύριο, που νομίζω ότι αυτό έτσι κι αλλιώς το έχουν εξασφαλίσει, αλλά και για το αν θα είναι ο εργοδότης μέσα στα πόδια μας, μέσα στα σωματεία, μέσα στα συνδικάτα. Κατά τη γνώμη μας, αυτό είναι ο πραγματικός τραμπουκισμός, αυτό είναι. Τι άλλο τραμπουκισμό αυτοί έχουν εφεύρει, δεν κατάλαβα δηλαδή πού ακριβώ έγκυται ο τραμπουκισμό. Στο γεγονό ότι στην Καλαμάτα ήμασταν 13 και 14 ώρε απέξω από ένα συνεδριακό κέντρο το οποίο δεν το ανοίγαν ποτέ για να, γίνουν, για να γίνει πραγματικό συνέδριο. Είναι τραμπουκισμό τραπουκισμ, είναι να είσαι εδώ στη Ρόδο, στη Ρόδο, ξαναλέω, στην άλλη άκρη τη Ελλάδα, και να περιμένει να έχει αγωνία, να έχει ανησυχία για το αν θα διεξαχθεί τελικά συνέδριο, όχι για το. Τι συνέδριο θα είναι αυτό, για το αν θα διεξαχθεί. Γιατί κοιτάξτε, αν το πρωί εσύ καλεί να, να ξεκινήσει το συνέδριο, να εκλεγεί εφορευτική επιτροπή, το μεσημέρι να γίνει και η ψηφοφορία και το απόγευμα να σηκωθεί να φύγει ο κόσμο, τι είδου συνέδριο είναι αυτό, τι είδου συζήτηση θα γίνει ε, για τα προβλήματα των εργαζομένων, Νομίζω ότι τραμπουκισμό είναι αυτό που έχει επιλέξει να κάνει η πλειοψηφία τη ΓΕΣΕΣ, αυτή η συνδικαλιστική μαφία, μαζί βεβαίω με τη συνδρομή τη εργοδοσία, με τη συνδρομή τη κυβέρνηση. Και δεν ξέρω, επειδή ακούγονται πολλά, δεν θέλω τώρα να πω από μικροφόνο ορισμένα ζητήματα mm -hmm. τα οποία δεν είναι διασταυρωμένα, αλλά ακούγονται πολλά για διάφορες περίεργες προσλήψεις από την πλευρά της πλειοψηφία η και των ξενοδοχείων που εδώ και του ξενοδοχείου που θα γίνει το συνέδριο, περίεργες προσλήψεις, περίεργων, να το πω εντό αγωγικών, ατόμων, οι οποίοι θα προσπαθήσουν, λέει, να επιβάλλουν να γίνει συνέδριο ε... Α, και καλά, θα το περιφρουρήσουν, υποτίθεται έτσι. Θα διασφαλίσουν. Ε, ότι είναι... Δεν ξέρω αν ο σκοπό είναι, είναι, είναι να το, το περιφρουρήσουν ναι. ή ο σκοπό του είναι να τους βάλουν απέναντι από τους εργαζόμενους απέναντι από το Πάμε. Ναι. Θα δούμε. πάντως δεν το λέω αυτό με την έννοια ότι εμείς έχουμε κανένα ιδιαίτερο φόβο. Αυτά έχουμε ζήσει στην Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Βάλανε μπράβο που οπλοφορούσαμε γκλόπ και πιστόλια μέσα στο συνέδριο και του είδαμε, νομίζω, όλοι μα τα βίντεο να τρέχουν να φεύγουν <χει> μακριά από τους εργαζόμενους, να τρέχουν κυνηγημένοι. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς, όμως να είναι σίγουροι οι εργαζόμενοι και της Ρόδου που μας ακούνε ότι το μόνο που θέλουμε δεν θέλουμε κανενός είδους εμπλοκή αυτοί που έχουν στο μυαλό ή αυτά που βγάζανε στα, στα, YouTube, στα βίντεο και τα λοιπά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να γίνει πραγματικό συνέδριο με πραγματικούς αντιπροσώπους. Και μπροστά σε αυτό μας το στόχο θα κάνουμε ό,τι περνάει στην κυριολεξία από το χέρι μας. Μάλιστα. Τώρα αυτό το συνέδριο το οποίο θα γίνει 4 Απρίλιο θα γίνει εδώ στη Ρώμη, δηλαδή ναι. μεθαύριο. Την ε, είναι ένα, το συνέδριο αυτό που στην Καλαμάτα δεν κατάφερε να γίνει, συνεχίζεται, είναι η συνέχεια του δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο η επανάληψή του εδώ. Εμεί λέμε ότι από τι 24 του Μάρτη είναι έκπτωτη αυτή η διοίκηση για σε και ό,τι απόφαση πήρε, δηλαδή ακόμα και η απόφαση τη να επαναλάβει το συνέδριο που δεν πάρθηκε επί τη ουσία ποτέ. Mm. Ποιο την πήρε, Στη διοίκηση που έγινε, στι συνεδρία διοίκηση, δεν πάρθηκε απολύτω καμία απόφαση. Ούτε συνεδρίαση και που δεν έχει και αρμοδιότητα δηλαδή από μόνη τη να, να επαναλάβει ένα συνέδριο, να το πω έτσι. Όλα είναι στον αέρα στην κυριολεξία. Παρόλα αυτά όμω, ακόμα και σε αυτή την να το πω σε αυτή την εξέλιξη. Ε, εμείς τους λέμε το εξής. να έρθουν να γίνει συνέδριο χωρίς την παρουσία των ε, πως το λέγεται, των εργοδοτών mm. και των όθων. στο κάτω κάτω της γραφής 53 είναι όλοι στο σύνολο των αντιπροσώπων αυτοί 53 και, και, αυτοί να φύγουν απ' έξω. Δεν κινδυνεύει η ηγεσία τη ΓΕΣΕ να χάσει. Πώς είναι το σύνολο για να πληρο... πόσο... 350, είναι... 350 σύνεδροι. Ναι, δεν είναι ναι, τε... κάτι ναι, που γράφεται για 450 ναι, ναι, ναι. είναι όνειρα πατέλα. 350 είναι όλοι. Ναι. Και όλοι. Άμα αφαιρέσει και του 53, δεν χάνουν, πώ να το πω, τι η... καρέκλες καρέκλε του. Γιατί η, τη μάχη τη καρέκλα αυτού ενδιαφέρει και όχι εμά επί τη ουσία. Δεν χάνουν τίποτα. Άρα δεν γίνεται από την πλευρά μα η μάχη για καμία καρέκλα. Πάλι η πλειοψηφία θα είναι οι δυνάμει που στηρίζει το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα αλλάξει κάτι επί τη Απλά τι είναι αυτό που θα αλλάξει κατά την άποψή μα, και θα είναι και πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, αν εμεί κλείσουμε τα μάτια και πούμε: Δεν βαριέστε, φέρτε και του εργοδότε μέσα να αποφασίζουν για μα. Τότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει παρακάτω σε εργατικά κέντρα ομοσπονδία, στο πρωτοβάθμια σωματεία, mm -hmm. δηλαδή στα χιλιάδε σωματεία που υπάρχουν. Κύριε τώρα αυτό πρέπει να το ρωτήσουμε, βέβαια, να ρωτήσουμε την απέναντι πλευρά μα να απαντήσει, αλλά ποιο είναι το επιχείρημα της, ε, της άλλης πλευράς με τη άλλη πλευρά για τη συμμετοχή των εργοδοτών. Βγάλανε χθε ένα δελτίο τύπου mm -hmm. το οποίο ήταν αποκαλυπτικότατο. Αυτοί το βγάλαν δίθεν να αντιπαρατηθούν απέναντι σε αυτό που λέμε εμεί, αλλά εγώ χθε θα έλεγα ότι πρέπει να το μοιράσουμε εμεί. Το δικό του δελτίο τύπου στου εργαζόμενου, γιατί λένε Τι κακό είναι, λέει, ένα εργαζόμενο που κατάφερε, προόδευσε, έχει ικανότητε κτλ. Και, και έφτασε κάποια στιγμή να γίνει διευθυντή, να γίνει διευθυντικό τέλεχο. Να <Και> γίνει ξενοδόχο, α πούμε. Ναι, Τι κακό έχει αυτό το πράγμα στο κάτω-κάτω. Όχι, αυτό είναι μια φυσική εξέλιξη, αλλά αλλάζει στρατόπεδο. Τι δουλειά λοιπόν ακριβώ. Λοιπόν, εγώ το πραγματικά θέλω να το μοιράσουμε αυτό στον κόσμο, να δει ο κόσμο γιατί αυτά τα λένε σε ένα κοινό που τέλο πάντων μπορεί πραγματικά να πει και κάποιο που ξέρετε επειδή γεσέ, γενικώ όπου λες σε κάποιον γεσέ, το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι έργα το πατερισμός, Διαφθορά Α, δυστυχώς, και τα λοιπά ναι. Και αυτό παίρνει όμω μπαραλιάζει και παίρνει σβάρνα και όλο το εργατικό κίνημα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε, έναν, σε κάποιον σαν και αυτού λέει: Εντάξει, τώρα εδώ έχουν κάνει άλλα και άλλα, τώρα το να ψηφίσει και κανένα εργοδότη είναι το ζήτημα. Λοιπόν, θέλουν λοιπόν να περάσει αυτό το πράγμα. Επί τη ουσία για την ταμπακέρα δεν λέει κανένα από αυτού κουβέντα. Προσπαθούν να το κρατήσουν χαμηλά του τόνου σε αυτό το κομμάτι ναι. και αναδεικνύουν μόνο το θέμα των τραυματισμών, το θέμα των μεταφερόμενων, λέει κτλ. Γιατί κοιτάξτε τώρα, εγώ σα δώσω μία εικόνα. Και α την κάνει ο Ακροατή μέσα στο μυαλό του. Από μια πλευρά έχει τι δυνάμει του ΠΑΜΕ που καλούμε του εργαζόμενου να παρεύουν, να προβληματιστούν και να παρεύουν απέναντι σε μια τέτοια σαπίλα. Που στο κάτω-κάτω, άμα δεν παρεύουν οι εργαζόμενοι, ποιο θα παρεύει. Και από την άλλη πλευρά έχει την ε, πλειοψηφία τη ΓΕΣΕ, την ηγεσία τη ΓΕΣΕ, η οποία πήγε στον Παυλόπουλο, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία, mm -hmm. στον πρόεδρο τη Βουλή, στα κόμματα, σε όλα τα κόμματα, στην Παπακώστα και στην Γεροβασίλη, στον ε, ε, υπουργό και ευφυπουργό ε, ε, προστασία του πολίτη ζητώντας τη συνδρομή των... των μέσων καταστολής του κράτους να τους διασφαλίσει ό,τι θα κάνουν συνέδριο, πώς να το πω, με αυτούς που αυτοί θέλουν. Ε, λοιπόν, αν δει κανείς αυτή την εικόνα, καταλαβαίνει λοιπόν κανείς με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, σε ποιου απευθύνονται οι μεν, σε ποιου απευθύνονται οι δε. Ε, ε, τι, τι διακυβεύεται μέσα στο συνέδριο τη της, ε, της αν γίνει, Δηλαδή οι αποφάσει είναι τόσο σημαντικέ αυτή τη φάση, σε αυτή την περίοδο που θα ληφθούν. Πάντοτε ήταν σημαντικέ ναι. οι αποφάσει, με, με μάλλον οι αποφάσει. Οι αποφάσει δεν πρόκειται να υπάρξουν. Ψηφοφορία θέλουν να κάνουν του. Τι αποφάσει αποφάσεις έχουν πάρει. Τι Τι αποφάσει έχουν πάρει. Αυτό που θα επικυρωθεί η δηλαδή η ψηφοφορία, ναι. τι είναι. Αυτό που σα είπα. Είναι να, να μπουν με τη βούλα, πώ να το πω, με την, ε, με την αστική νομιμότητα, με τη με την δικαστική συνδρομή, με αρχαιρεσίε, οι εργοδότε να παραμείνουν δηλαδή, να μπουν και να παραμείνουν μέσα στην μεγάλη αυτή συνομοσπονδία με του τρομερού μηχανισμού, με τα πολλά εκατομμύρια ευρώ προπολογισμό. Με τη σαπίλα μέσα εκεί, το όποιο μπει μέσα εκεί και αρχίζει και ψάξει να δει τι γίνεται, πού πάνε αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνει η ΓΕΣΕ από τον ΟΑΕΔ, από τα λεφτά των εργαζομένων <στονίτρια> δηλαδή, πού πάνε και πώ ξοδεύονται, που στην ουσία τι κάνουν, εκμαυλισμό κάνουν, γιατί με το Ινστιτούτο Εργασία ΓΕΣΕ δίνουν στου επιχειρηματίε χιλιάδε εργαζόμενου με, με βέλη, κακο, κακοπληρωμένη δουλειά με ευέλικτε εργασιακέ σχέσει, να διασφαλίσουν ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίζετε, ε, πώς να το πω, στο Αυτό διακυβεύεται για αυτούς, για αυτούς. Για μας από την άλλη πλευρά δεν διακυβεύεται ούτε καρέκλες ούτε τίποτα. Τις καρέκλες τους τις χαρίζουμε όλες. Μπορούν να τις έχουν όλες, να τις πάρουν και να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Στο κάτω-κάτω πρόσφατο είναι, μας, <coughs> μας πέταξαν έξω από τη διοίκηση του ΑΕΔ, από ένα εκπρόσωπο που είχαμε στη διοίκηση του ΑΕΔ και παλεύαμε εκεί για ζητήματα που αφορούσαν του ανέργου. Μα πέτανε έξω από, από, ένα άρθρο που αφορούσε την προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών, βάλαν και εκεί δικού του. Έτσι κι αλλιώ οι καρέκλε τι έχουν γεμίσει. Δεν έχει απομείνει και καμιά καρέκλα και δεν μα νοιάζει και η καρέκλα. Εμά μα νοιάζει να πάρει χαμπάρι ο κόσμο τι θέλει. Τι θέλουν να κάνουν μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα και να αντιδράσει ο κόσμος από τα κάτω. Διότι αν δεν αλλάξει το ζήτημα στα σωματεία στα εργατικά κέντρα και στι ομοσπονδίε, ε, δεν θα αλλάξει βεβαίω ποτέ και σε καμία γεσέ. Το προεκλογικό κλίμα επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το ότι είμαστε σε μια περίοδο που είναι έντονα προεκλογική, δημοτικέ, περιφερειακέ εκλογέ, ακόμα και οι ευρωεκλογέ. Δηλαδή θέλω να, να το κάνω λίγο πονηρό, πούμε, να σα τρολάρω λιγάκι. Μήπω το ΠΑΜΕ δείχνει αυτή την υπέρμετρη δραστηριότητα σε αυτή τη φάση λόγω και ακριβώ του κλίματο των εκλογών, έτσι όπω διαμορφώνεται. Κοντά... Για να κάνει τη παρουσία του δηλαδή. Κοντά πέσατε, κατά την άποψή μου, αλλά από την ανάποδη μπάντα. Δηλαδή Νομίζω ότι, και δεν θέλουμε να πούμε και πολλά σε αυτό, γιατί νομίζω ότι ε, δεν, είναι και του, δεν είναι και της ώρας ούτε και είναι της σύνθεσης ό,τι αφορά mm -hmm. εμάς που μιλάμε εδώ, αλλά θα σας βάλω ένα προβληματισμό. Ξέρετε, η, η αναμόρφωση του πολιτικού σκηνικού, που είναι σε εξέλιξη, mm -hmm. βλέπετε, να μην πω τώρα, τι εξελίξει. νομίζω ότι όχι μόνο αγγίζει το συνδικαλιστικό κίνημα, ε, αλλά νομίζω ίσως ίσω να προηγείται κιόλα αυτή η αναμόρφωση στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα για να πάει και παραπέρα. Εγώ να βάλω μόνο ένα πράγμα: ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε, σε αυτέ τι εξελίξει ο μηχανισμός που παίρνει αποφάσεις για το πού πάει το πράγμα εκεί στη ΓΕΣΕ έχει να κάνει με τη ΔΑΚΕ, που είναι η παράταξη mm. της Νέας mm. Δημοκρατίας, με την ΠΑΣΚΕ που είναι η παράταξη του Πασόκ Χινάλ, κτλ., και, και με το, την ομάδα του Βασιλόπουλου. Που είναι η ομάδα ΣΥΡΙΖΟΛΑΕ, κατάσταση κτλ. Όλοι αυτοί όμω, προσέχτε, όλοι αυτοί απέναντί του έχουν τι δυνάμει του πάμε. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτή η αναμόρφωση προηγείται για να έχουμε μετά ίσω και από τι βουλευτικέ, ευρωεκλογέ, εθνικέ, βάλτε το όπω θέλετε, για να έχουμε μετά ε, ένα περιβάλλον και ένα τοπίο που θα δημιουργήσει βεβαίω ναι. συνεργασίε. Για ποιο σκοπό, για να συνεχιστεί η ιστορία από εκεί που θα την αφήσει. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ε, που θα την αφήσει όταν ναι. και εφόσον γίνουν εκλογέ. Μάλιστα. Εδώ στη Ρόδο τώρα εσεί τι κάνετε. Μια χαρά. Πολύ δηλαδή, καλά. Ε, βλέπετε εργαζόμενου. Πήγαμε από το Σάββατο, είμαστε σε χώρου δουλειά. Ναι. Ε, το μόνο πραγματικά αν θέλετε, ευχάριστο και πώς θα το πω, αυτό που, που μα γεμίζει και εμά με αισιοδοξία είναι ότι πάμε σε χώρου δουλειά. Πάμε σε μικρού και μεγάλου χώρου δουλειά, μιλάμε με τον κόσμο. Κάνουμε κουβέντα συζήτηση, mm -hmm. δεν να κάνουμε διαλόγου μόνο για το θέμα της ΓΕΣΕ, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα των εργαζομένων εδώ στο νησί, ιδιαίτερα στον τουρισμό ή όσα κινούνται γύρω από τον τουρισμό, γιατί και κατασκευέ γύρω από τον τουρισμό είναι και μια σειρά άλλη οικονομική κλάδη. Εδώ κλάδια. ξέρετε είναι μια βαριά βιομηχανία, έτσι. Έτσι, είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο και έτσι, λοιπόν, εργοδότης άρα... και δεν έχει κάτι. Βέβαια, ίδιο. άρα λοιπόν mm. για μας πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η επαφή έχει γίνει μεγαλύτερη ακόμα με περισσότερα συνδικαλιστικά στελέχη εδώ και μας γεμίζει η αισιοδοξία ξέρετε το τι συναντούμε από την. Κανένα δεν μα είπε τι είναι αυτά που κάνετε. Μάλιστα από, το τι... από, τον προβληματισμό και την ανησυχία να μάθουν τι, τι είναι η για ΓΕΣΕ, γιατί πιστέψτε mm -hmm. με πολλοί δεν ξέρουν καν τι είναι η ΓΕΣΕ, μέχρι και στην, πώς να το πω, στην προτροπή τους, συνεχίστε, μη σταματάτε, να το φτάσουμε μέχρι τέρμα, να ξεβρωμήσει ο τόπος ε, μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, να ξεβρωμήσει από δάφτους. Αυτό είναι πραγματικά αισιόδοξο, και αν θέλετε, αυτό είναι και για την επόμενη μέρα γιατί δεν τελειώνω όλα την πέρα. Αρκεί να μην περιμένει ο κόσμο όπως συνήθως Όπω συνήθω περιμένει να βγάλει, σωστό, να βγάλει το φίδι από την τρύπα κάποιο άλλο. Σωστό, πολύ σωστό. Και ότι πρέπει και να, νομίζω... να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια γιατί δεν γίνεται αλλιώ. Πολύ νομίζω σωστό. Νομίζω ότι όμω την Τετάρτη το απόγευμα σε 7 η ώρα στην πλατεία Κύπρου, mm. η συγκέντρωση στην οποία καλούμε του εργαζόμενου εδώ του Ρόντου, είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να, ξε... να ξεκουνηθούμε όλοι λίγο και αυτοί που είναι λίγο σκουριασμένοι ίσω, αλλά ξέρετε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και κόσμο απογοητευμένο, κόσμο που τον έχουν απογοητεύσει οι ηγεσίε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι το είπα και σε μια άλλη mm. συνέντευξη προηγουμένω. Εγώ θέλω να το επαναλάβω ειλικρινά. Όταν βλέπει ότι ο πρόεδρο των οικοδόμων, του Συνδικάτου Οικοδόμων, που παραδοσιακά, παραδοσιακά ξέρετε τώρα, μιλάμε για έναν κλάδο τώρα που είχε και σωματεία ναι. τα οποία πάταγε σκέτρι γη, έτσι δεν είναι. Ε, Όταν βλέπει λοιπόν τον πρόεδρο των οικοδόμων και είναι υποψήφιο. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο, με τον πρόεδρο των ξενοδόχων mm -hmm. μιας μεγάλης περιοχής, κατα... αντιλαμβάνεστε λοιπόν ε, ε, ότι η απογοήτευση σε έναν κόσμο κυριαρχεί λέγοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει τίποτα. Κόντρα λοιπόν σε αυτό, εμείς λέμε λοιπόν και τις 7 η ώρα την Τετάρτη όλοι στην πλατεία Κύπρου να διαδηλώσουμε, να φωνάξουμε, να δείξουμε αν θέλετε ότι ε, η δικιά μας παρέμβαση είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και όχι αυτά που γίνονται πίσω από κλειστά γραφεία με ένα σωρό μπράβου Security αστυνομία και τα λοιπά και ΜΑΤ, το έχουμε δει και αυτό σε συνέδρια, στην Κατερίνη παράδειγμα. Ε, και βεβαίως την άλλη μέρα το πρωί, την μέρα του συνεδρίου, το πρωί της μέρας αυτής να ε, που, έρθουν σε ποιο, οι το στο ξενοδοχείο Ρόδος Παλάσικη ναι. που έγινε ναι, και πριν ναι, ναι. από τρία ναι. χρόνια εκεί που είναι υποψήφιος και καλά κάνει ο άνθρωπος ναι, ναι. από την πλευρά του που είναι υποψήφιος εδώ δήμαρχος του νησιού και που έχει μέσα στο ψηφοδέλτιό του ένα σωρό στελέχη συνδικαλιστικά και όχι μόνο και καλά κάνει από την πλευρά του ίσως και εγώ αυτό να να, πώς θα να προσπαθούσα να κάνω. Όμω. Εντάξει, ας αυτό το, σκεφτούν, ας το δούμε όμως, και από αυτό. την αισιοδοξία του πλευρά ότι μπορεί να χτυπήσουμε από μέσα το κεφάλι μα. Το... <laughs> 100 χρόνια αυτή την προσπάθεια κάνουν ορισμένοι. Αυτό μα λένε από τα μέσα να χτυπήσουμε. Αλλά στο τέλο, ξέρετε, είναι, αυτό, είναι σαν να, σαν ένα, βαράς με ένα πλαστικό σφυρί πάνω σε ένα τσάλινο τοίχο και να σου έρθει πίσω το σφυρί και να σε. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο κόσμο να έρθει και το πρωί τη Πέμπτη έξω από το Ρόδο Παλά. Ε, η επιδίωξή μας δεν είναι ούτε να τραμπουκίσει κανένας, ούτε να, ε, να, χαλάσουμε ένα συνέδριο που είναι χαλασμένο έτσι κι αλλιώς. Η επιδίωξή μας είναι να καταλάβει επιτέλους αυτή η κάστα εκεί η μαφία ότι τελείωσαν εδώ τα πράγματα, τελείωσαν ε, και ας επανέλθουν ε, σε αυτό που πρέπει να, στις δύο γραμμές μέσα στο κίνημα. Αυτή που στηρίζει την εργοδοσία και αυτή που στηρίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων χωρίς νόθους και εργοδότες. Το Σε... σας, ευχαριστώ. σας ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα πάρα πάρα πολύ Να είστε καλά, πολύ, καλή δύναμη, εμείς. καλό κουράγιο Καλή συνέχεια γειαστε και καλό καλά, αγώνα Γεια χαρά γεια γεια